Μεγαλύτερη συνάντηση τουριστικού και ξενοδοχειακού κλάδου πραγματοποιείται εδώ, λίγα μέτρα πιο κάτω από εμάς, από τα στούντιο της R3 στη ΔΕΘ. Εκεί βρίσκεται, μιλάμε για την 31η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού Φιλοξένεια, εκεί βρίσκεται η Όλγα Ινίκου. Όλγα, καλό μεσημέρι, έχει κόσμο? Καλό μεσημέρι, έχει πάρα πολύ κόσμο. Είναι η τελευταία μέρα της 31ης, όπως είπες, φιλοξένειας Χοτέλια, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ στη ΔΕΘ από τις 14 του μήνα. Θα πρέπει να σας πω ότι αυτή την ώρα πραγματικά έχουν κατακλειστεί οι χώροι από τον κόσμο που έρχεται για να βρει εδώ τον επόμενο ίσως τουριστικό του προορισμό. Φέτος αυτό που προσπαθεί έτσι να δώσει η έκθεση αφορά στον πολιτιστικό τουρισμό, στον τρόπο δηλαδή που μπορεί κανείς να συνδέσει έναν τόπο προορισμού με το πολιτιστικό ενδιαφέρον που μπορεί να βρει εκεί. Τιμόμενος προορισμός στο διδημότυχο, όλες οι περιφέρειες της χώρας έχουν εδώ περίπτερα και εκπροσωπούνται. Εμείς βρισκόμαστε μπροστά στο περίπτερο της Δυτικής Ελλάδας, της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, και δίπλα μου βρίσκεται ο Δήμαρχος Αγρινίου, ο κύριος Παπαναστασίου, ο οποίος θα μας μιλήσει για τη δικιά του περιφέρεια, για τις ομορφιές που έχει το Αγρίνιο, η Δυτική Ελλάδα γενικότερα, ναι. Τι μπορεί να δει κανείς εκεί. Πείτε μας λοιπόν, Δυτική Ελλάδα, γιατί να έρθει κανείς στη Δυτική Ελλάδα, τι έχετε έρθει να δείξετε εδώ στους επισκέπτες? Καταρχάς, η Δυτική Ελλάδα έχει τρεις νομούς. Έναν στη Στερεά Ελλάδα, την Ετωλοκαρνανία, και άλλους δύο νομούς που είναι στην Πελοπόννησο, η Αχαΐα και η Ηλία. Καταρχάς, είναι η Ολυμπιακή Γη. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Είναι η Ολυμπία στην Δυτική Ελλάδα. Ταυτόχρονα είναι η Ηλία, το παίρνω από εκεί με τις εξαιρετικές τέλες και δαντελωτές παραλίες. Συνεχίζουμε στην Αχαΐα που είναι προορισμός, η Πάτρα είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη στη χώρα, υπάρχει χιονοδρομικό κέντρο στα Καλάβρητα, και περνάμε για να ενώσουμε τις δύο αυτούς νομούς με την Ετωλοακαρνανία από το υπέροχο σύγχρονο έργο, το έργο της γέφυρας Ριουατηρίου. Η Ετωλοακαρνανία είναι ένας τόπος εξαιρετικός. Εκεί το κέντρο του, το μεγάλο αστικό κέντρο, είναι το Αγρίνιο, ο Δήμος Αγρινίου, που έχω την τιμή εδώ και τα τελευταία 10 χρόνια να είμαι δήμαρχος. Εμείς στο Αγρίνιο δεν είμαστε τουριστικός προορισμός. Θέλουμε όμως να γίνουμε. Γι' αυτό και το σύνδημά μας είναι Discover Us. Ανακαλύψτε μας. Ανακαλύψτε μας, γιατί δεν έχει το Αγρίνιο συγκεκριμένη μια θάλασσα, αλλά γύρω-γύρω όλος ο νομός Ετωλοκαρνανίας έχει εξαιρετικές παραλίες. Είναι ένας νομός με πάρα πολύ νερό. Mm-hmm. Με πάρα πολύ νερό. Ναι, ναι. Γιατί να έρθω εγώ από τη Θεσσαλονίκη στο Αγρίνιο? Για πείτε μου τι θα δω, τι θα δοκιμάσω, γιατί τι τοπικά εκτός προϊόντα από θάλασσα, έχετε. Έχει όλα τα υπόλοιπα. Έχει όλα βεβαίως, τα υπόλοιπα. Βεβαίως, θα σας πω. Αλλά έχει όλα τα υπόλοιπα. Έχει λίμνες, την Τριχονίδα, τη μεγαλύτερη, ναι, λίμνη που είναι εξαιρετική ομορφιά. Έχει τον Αχελό, ένα, ίσως το ποτάμι που έχει τα περισσότερα νερά, όπως είπαμε πριν. Και βέβαια πολλές φυσικές ομορφιές, γιατί συνορεύουμε με την Ιβρυτανία, mm-hmm, και είναι και η περιοχή της ορεινής ναυπακτίας που είναι καταπληκτική. Όμως το Αγρίνιο έχει και άλλα πράγματα. Έχει πολιτισμό, η Ετωλοακαρνανία έχει 5 αρχαία θέατρα, και αυτό είναι το σημαντικό που αναστηλώνονται αυτή τη στιγμή. Εξαιρετικής ομορφιάς, βυζαντινά μνημεία. Και πραγματικά πρέπει να πω ότι έχουμε και άλλα. Είμαστε πολύ φιλόξενοι και έχουμε και καταπληκτική γαστρονομία. Να μιλήσουμε για τη γαστρονομία λοιπόν. Φυσικά να μιλήσουμε. Είμαστε Στερεοελλαδίτες. Εμείς όλες τις χαρές μας έχουμε αρνιά στη σούβλα, κοκορέτσια, σπινάντερα και κυρίως φρυγαδέλια Αγρινίου. Όποιος δεν το έχει δοκιμάσει να το κάνει. Αυτά είναι. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι έχει πιστεί. Μας έπεισε. Μας έπεισε. Θα πάμε μαζί, Όλγα. Θα είναι Αγρίνιο. Τι ώρα κλείνει η έκθεση? Τι ώρα πέφτει η αυλαία της Φιλοξένεια? Και το βράδυ, το απόγευμα, σήμερα. Να. Οπότε προλαβαίνει κανείς να έρθει και να περιηγηθεί στα πολύ πολύ ενδιαφέροντα περίπτερα. Γίνονται και πολύ ωραία happening με παραδοσιακή μουσική. Έχει τη δυνατότητα κανείς να δοκιμάσει ωραία κρασιά, τυριά από διάφορες περιοχές. Νομίζω ότι από κάθε άποψη είναι μια πετυχημένη διοργάνωση και μπορεί να το διαπιστώσει κανείς έτσι από την πολύ μεγάλη κίνηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο περίπτερο 13 και 15 της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Όλγα. Ευχαριστούμε και τον Δήμαρχο Αγρινίου.